Το νέο παλαϊκό μέτωπο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2011 μέσα από το μεγάλο κίνημα των πλατιών, μεγάλο κίνημα των λεγόμενων αγανακτισμένων δηλαδή, που ο ελληνικός λαός για πρώτη φορά συνειδητοποίησε την ανάγκη να αντιπαρατεθεί στο καθεστώς των μνημονίων και της Τρόικας. Το νέο παλαϊκό μέτωπο στηρίζεται βασικά στη δυνατότητα να ξεπεραστούν οι διαχωριστές γραμμές στον ελληνικό λαό ανάμεσα σε αριστερούς και δεξιούς. Για μας η βασική διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα στους πατριώτες, δημοκράτες από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά στους δοσύλλογους προδότες, εκείνους που συνεργάζονται ή έχουν εξαγοραστεί από την χρεοκρατία και την χρηματιστική δικτατορία. Και με αυτή την έννοια το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο είναι ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην προσπάθεια να αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας μέσα από τη διαγραφή του χρέους και την έξοδο από το ευρώ και την εισαγωγή εθνικού κρατικού νομίσματος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι μόνο ένα εθνικό καθήκον. Είναι εθνικό καθήκον για τους Έλληνες, γιατί εάν δεν συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα ισοπεδωθεί, θα διαλυθεί κυριολεκτικά, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα διεθνιστικό καθήκον, διότι το καθήκον της πάλης ενάντια στη χρηματιστική ολιγαρχία σήμερα παγκόσμια, που είναι η κύρια πηγή του μεγάλου προβλήματος που λέγεται παγκόσμια κρίση, διάλυση κρατών, που συνεχίζεται και βαθαίνει σήμερα, είναι καθήκον όλων των λαών. Η ανάγκη ο κάθε λαός της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια οι λαοί, να αποκτήσουν την εθνική τους ελευθερία και ταυτότητα, τη δυνατότητα να ασκούν κυριαρχία, να τους ανήκει ο τόπος δηλαδή όπου κατοικούν, για να μπορούν να θεμελιώσουν την ευημερία τους, είναι το πρωταρχικό μέλημα της πανανθρώπινης ελευθερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει πανανθρώπινη ελευθερία εάν οι λαοί δεν είναι ελεύθεροι. Και μπορούν να είναι ελεύθεροι σήμερα μόνο εάν καταστραφεί η χρηματιστική ολιγαρχία, η οποία κυριαρχεί στα παγκόσμια πράγματα.